Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη εκπομπή για φέτος εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας κάθε Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σήμερα κοντά μας είναι η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, η Σοφία Γιαννακάκη. Η Μαρία Γιαννακάκη, συγγνώμη δικό μου λάθος. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννακάκη. Καλό απόγευμα. Και θα έχετε την δυνατότητα να την ρωτήσετε ό,τι θέλετε μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχουμε φτιάξει για σας. Πολλοί από εσάς το γνωρίζετε και από την προηγούμενη Κυριακή. ask.fm/ έχω θέμα. Εκεί στέλνετε την ερώτησή σας ανώνυμα προς την κυρία Γιαννακάκη. Την βλέπω, τη διαβάζω και απευθύνω άμεσα την ερώτηση αυτή. Ενώ στη συνέχεια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή την εκπομπή στο διαδίκτυο, στην δεξιά πλευρά, μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook και να κάνετε και από εκεί την ερώτησή σας. Και φυσικά υπάρχει και το email της εκπομπής, έχω θέμα 2011@gmail.com και από εκεί παίρνουμε τις ερωτήσεις σας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Έρχομαι τώρα στην Μαρία τη Γιαννακάκη. Να σας ρωτήσω καταρχάς, εσείς προέρχεστε από το χώρο της δημόσιας διοίκησης, είναι έτσι? Ναι, βέβαια. Πώς σκεφτήκατε? Από αυτές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και όπως λέω έχω υπηρετήσει την ελληνική δημόσια διοίκηση με το κεφάλι ψηλά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ωραία. Πώς προέκυψε να ασχοληθείτε με την πολιτική? Ποιο ήταν υπήρχε κάποιο κίνητρο ή το σκεφτήκατε και είπατε θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική για αυτούς τους λόγους? Όχι, εκτός του γεγονότος ότι εγώ ήμουν στέλεχος και είμαι της Δημοκρατικής Αριστεράς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, υπεύθυνη μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η πολιτική ήταν στην ημερησία διάταξη. Οι γονείς μου ασχολούνταν με την πολιτική, ήταν πολιτικοποιημένοι, ήταν στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς του πάλι ποτέ κουκουέ εσωτερικού. Περνώντας και μεγαλώνοντας και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ασχολούνταν πάντα με τα κοινά. Οπότε άμα τη δημιουργία της Δημοκρατικής Αριστεράς δραστηριοποιήθηκε, οπότε η κάθοδός μου στις εκλογές ήταν κάτι ήρθε πάρα πολύ φυσικά μέσα από την όλη δραστηριοποίησή μου. Και γιατί η Δημοκρατική Αριστερά? Γιατί η Δημοκρατική Αριστερά? Γιατί η Δημοκρατική Αριστερά εκείνη την εποχή, αλλά ακόμη και τώρα, που όχι μόνο δεν έχω διαψευστεί, αλλά κάθε μέρα θεωρώ ότι έκανα πάρα πολύ καλά που δραστηριοποιήθηκα μέσα από αυτό το κόμμα και μέσα από τις ιδέες της ανανεωτικής αριστεράς, όπως εκφράζει η Δημοκρατική Αριστερά, ήταν η απάντηση στα πολύ δύσκολα προβλήματα. Και αν όχι η απάντηση, γιατί θα μπορούσατε κάλλιστα να μου πείτε, μα δεν έχει απαντηθεί κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε βγει από την κρίση. Η κρίση ολοένα και βαθαίνει, τα προβλήματα είναι εδώ, αλλά ότι τουλάχιστον ήταν μια φωνή η οποία μπορούσε να συγκρατήσει τα πράγματα και να απαντήσει στα πολύ μεγάλα ερωτήματα, μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετοχή στο ευρώ ή όχι. Και τώρα βέβαια, αφού αυτό έχει διασφαλιστεί, πρέπει να απαντήσουμε και στο κορυφαίο ερώτημα που είναι ποια είναι η διέξοδος από την κρίση και η διέξοδος από όλο αυτό που έχει φέρει κρίση, όπως για παράδειγμα η ανεργία. Ναι, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και το ρωτάνε και πολλοί, βέβαια με συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί συνήθως ακούμε τους πολιτικούς να λένε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανεργία, αλλά λύσεις δεν βλέπουμε και ο κόσμος ζητάει λύσεις πάνω σε αυτό το θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει σε αυτό το κορυφαίο πρόβλημα, γιατί δυστυχώς και βάσει της έκθεσης του ΑΣΕ που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες, η Ελλάδα είναι δυστυχώς θλιβερή πρωταθλήτρια στη μακροχρόνια ανεργία, δηλαδή στους ανέργους από ένα χρόνο και πάνω. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι η ανεργία, ακόμη και αν γίνει απόψε το βράδυ ένα θαύμα και σταματήσει η ύφεση και μπούμε σε ρυθμούς ανάπτυξης, η ανεργία θα πέσει με πολύ, μα πολύ χαλαρούς και αργούς ρυθμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι επειδή η ανεργία παγκοσμίως και όλα τα οικονομικά μοντέλα αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους. Ο ενεργητικός τρόπος, δηλαδή δημιουργώ θέσεις εργασίας, αυτό θα γίνει με πολύ αργούς ρυθμούς, ας μην γελιόμαστε και ας μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο που μας βλέπει. Και ο άλλος είναι ο παθητικός τρόπος, δηλαδή δημιουργώ αυτό το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, όπου θα έρθει να απαλύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, πιστεύετε ότι αυτά τα δύο που μας είπατε τώρα, αν γίνουν, μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεργία τουλάχιστον στη χώρα μας και ειδικά στους νέους, που αυτή τη στιγμή εκεί εντοπίζεται και το μεγαλύτερο? Σαφώς, όχι μόνο στους νέους, αλλά και σε αυτούς που είναι από 50 χρονών και πάνω. Γιατί κοιτάξτε, όταν κάποιος χάσει τη δουλειά του και είναι 50 χρονών, ποια θα είναι η επιχείρηση αυτή που θα τον απασχολήσει?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα τα προβλήματα είναι πολλά, είναι πάρα πολύ σύνθετα. Σας είπα, το να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να πέσει ακόμη και στα επίπεδα που ήταν το 2008, θα είναι με πολύ αργούς ρυθμούς. Όποιος πει το αντίθετο, είμαι αναγκασμένη να πω ότι λέει ψέματα και λέει ψέματα συνειδητά. Γιατί ούτε αφελείς υπάρχουν στην ελληνική πολιτική ζωή, ούτε τόσο άσχετοι. Λαϊκίζει και λέει συνειδητά ψέματα προκειμένου να εφαρπάξει ψήφους. Έχουμε ακούσει και το άλλο, δηλαδή πριν από περίπου 1,5 μήνα βγήκαν και είπανε ότι όντως μειώθηκε κατά ένα μικρό ποσοστό η ανεργία. Και απευθύνομαι σε εσάς, για ποιο λόγο το λέω. Επειδή θεωρείτε ότι όταν υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία δίνουν σε έναν άνεργο μέσω του ΑΕΔ 200 και 300 ευρώ, αυτούς δεν τους μετράνε στην ανεργία. Ναι, βέβαια, γιατί δηλαδή ασχολούνται έστω και προσωρινά ή έστω μέσα από αυτά τα προγράμματα. Ναι, με 200 και 300 ευρώ όμως δεν μπορεί κάποιος να ζήσει σήμερα. Είναι ούτε χαρτζηλίκι. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Επειδή αυτό ήταν μία τροπολογία η οποία πέρασε όταν ακόμη ήμασταν στην κυβέρνηση και την είχαμε ψηφίσει. Δεν την είχαμε ψηφίσει γιατί ήμασταν στην κυβέρνηση, θα την ψηφίζαμε και τώρα που είμαστε εκτός κυβέρνησης. Δυστυχώς, όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, έστω και αυτά τα 490 ευρώ, που είναι τα πεντάμινη, εξάμινη απασχόληση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι κάτι. Σαφώς και δεν λύνει το πρόβλημα και δεν λύνει το πρόβλημα ούτε σε ό,τι αφορά τα χρήματα που λαμβάνει κανένας, ούτε βέβαια στο χρονικό διάστημα στο οποίο απασχολείται. Αλλά από το να μην γίνει τίποτα, και αυτό είναι κάτι. Και σας επαναλαμβάνω, η ανεργία είναι για μένα το νούμερο ένα πρόβλημα και ειδικά είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και από την εκλογική περιφέρεια από την οποία προέρχομαι, δηλαδή τη Β' Πειραιά, η οποία μαστίζεται. Θα πάμε και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια η δικιά σας. Πριν περάσω όμως στο κομμάτι της καθημερινής σας ζωής, επειδή σας ρώτησα πριν γιατί επιλέξατε τη Δημοκρατική Αριστερά, εάν δεν υπήρχε η Δημοκρατική Αριστερά, πριν πάτε στις εκλογές, πριν γίνουν εκλογές και το Μάιο και τον Ιούνιο πέρσι, θα επιλέγατε κάποιο άλλο κόμμα? Για να πολιτευτώ σίγουρα όχι, με το χέρι στην καρδιά. Για να ψηφίσω, μετά από πάρα πολύ μεγάλη σκέψη και με βαριά καρδιά, όπως έκανα και στις τελευταίες αναμετρήσεις, όπως έκανα και στις ευρωεκλογές, όπως έκανα και στις εκλογές του 9 και του 7. Άρα, όντως, θα υπήρχε κάποιο κόμμα που θα ψηφίζατε? Σαφώς και ψήφιζα ένα κόμμα. Προέρχομαι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού. Σαφώς και σας λέω, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις είναι αυτό, σας μιλώ ειλικρινά, που λέμε ρίχνω το ψηφοδέλτιο και κλαίω. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο στην καθημερινότητα. Είστε εργαζόμενη και μητέρα. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Νομίζω ότι για καμιά γυναίκα, αλλά και για κανέναν άντρα ο οποίος εργάζεται και παράλληλα μεγαλώνει ένα παιδί, δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει. Και ειδικά σε μια χώρα που δεν υπάρχει και αυτό το δίκτυο της κοινωνικής προστασίας, η παιδική σταθμή, όλο αυτό το πλέγμα που θα έκαναν τη ζωή κάπως πιο υποφερτή. Αν δεν υπήρχε αυτή η θαυμάσια ελληνική εφεύρεση που λέγεται παππούδες και γιαγιάδες, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρναμε στο σπίτι μας. Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο τώρα που είμαι βουλευτής, ισχύει και πριν. Πού εργαζόμουν. Στη δουλειά μου υπήρχε αυτό το πλέγμα, η φοβερή ελληνική εφεύρεση του παππού και της γιαγιάς που τρέχουν και καλύπτουν την έλλειψη του χρόνου. Άρα φαντάζομαι ότι περνάτε λίγες ώρες με το γιο σας. Και λίγες ώρες περνάω με το γιο μου. Ευτυχώς τώρα έχει αρχίσει και μεγαλώνει. Ο Παύλος μου είναι ήδη στα 12. Πράγμα που σημαίνει ότι και ο ίδιος αρχίζει και διεκδικεί και το κατορθώνει το να έχει ένα χρόνο δικό του. Μπαίνει στην εφηβεία. Σιγά σιγά η φιγούρα του μπαμπά και της μαμάς μπαίνουν σε μια δεύτερη μοίρα και έρχονται καινούργιοι άνθρωποι να καταλάβουν τον κόσμο του και τη ζωή του, οι φίλοι, το σχολείο, οι δραστηριότητές του. Και είναι κάτι βέβαια που ξέρετε, ας μην λέμε ψέματα, πάντα μια μαμά την πληγώνει. Σίγουρα. Αλλά από την άλλη μεριά χαίρεται κανείς που το παιδί του μεγαλώνει, μεγαλώνει φυσιολογικά, μεγαλώνει με χαρά ζωής μέσα του. Εσείς έχετε γεννηθεί στη Νίκαια, αλλά ζείτε στο Κορυδαλό. Να. Τουλάχιστον αυτό διαβάζω και από το βιογραφικό σας. Τι έχει αλλάξει τελικά σε αυτές τις περιοχές σε σχέση με το παρελθόν? Εσείς θυμάστε αυτές τις περιοχές? Φυσικά. Από όταν, από τότε που γεννήθηκα, όλη μου τη ζωή, πέρα από τα χρόνια που αναγκάστηκα να ζήσω στο εξωτερικό, έχω ζήσει αυτό που λέω εγώ στις γειτονιές του Πειραιά. Έχω πάει σχολείο στον Πειραιά, είμαι Ιωνιδιώτισσα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, με μία έννοια έχει χαθεί η έννοια της γειτονιάς.
κυρίως γύρω από το πατρικό μου σπίτι, όχι τόσο στη γειτονιά που μένω τώρα. Επειδή τότε φαντάζομαι θα ήταν περισσότερες οι μονοκατοικίες. Τώρα θα έχουν χτιστεί πολυκατοικίες πολλές και ναι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς στις γειτονιές της Β' Πειραιά, λόγω και της ανεργίας, αυτό βέβαια συμβαίνει περισσότερο στο Πέραμα με την κατάρρευση ναυπηγού επισκευαστικής, είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά της ανεργίας, τόσο μεγάλη αναδυόμενη φτώχεια, την οποία τη βλέπεις και στη διπλανή πόρτα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά βαραίνει τον καθένα από εμάς και που το ζει και που το βλέπει να το ζουν οι φίλοι του, οι γειτονές του, οι δικοί του άνθρωποι. Άρα εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, βλέπετε τη διαφορά όσον αφορά την οικογένεια. Εννοείται ότι μάλλον έχει αλλάξει ο τρόπος της γειτονιάς, όχι της οικογένειας, στις περιοχές αυτές. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο το οποίο σας κάνει εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις περιοχές, τι άλλη αλλαγή έχετε δει? Δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλαγή, γιατί ακόμη υπάρχει ο κοινωνικός ιστός, η γειτονιά που ακόμη λειτουργεί, οι άνθρωποι που σε βλέπουν σαν το δικό τους άνθρωπο και εσύ το ίδιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι ακόμη υπάρχει αυτό το πράγμα στις γειτονιές του Πειραιά, που προφανώς σε άλλες γειτονιές της Αθήνας έχει χαθεί. Στο κέντρο της Αθήνας νομίζω ότι έχει χαθεί. Και ακόμη και παραδοσιακές γειτονιές όπως ήταν η Κυψέλη ή όπως ήταν η πλατεία Βικτωρίας έχουν αρχίσει και χάνουν τη φυσιογνωμία τους. Τα σημαντικότερα προβλήματα τώρα, θέλω να πάω λίγο στην περιφέρεια που εκλέγεστε, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές. Είπατε πριν για την ανεργία, το οποίο είναι κάτι το βλέπουμε συχνά και φυσικά σε αυτές τις περιοχές. Άλλα προβλήματα που καλείστε να άλλο λύσετε? Πρόβλημα, κοιτάξτε, είναι ότι δυστυχώς και η τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω της πολύ μεγάλης μείωσης των κονδυλίων, των οποίων έχερε στο παρελθόν, έχει αρχίσει και χάνει το ρόλο της. Και ξέρετε, αν χάσει το ρόλο της τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι το τελευταίο προπύργιο κοινωνικής συνοχής, πραγματικά τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν με έναν τρόπο που δεν έχει επιστροφή. Αυτό είναι κάτι επίσης που το βλέπουμε και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον, αλλά θεωρώ και ότι οι άλλοι συνάδελφοί μου της Β' Πειραιά αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις μέσα στα πολύ στενά δημοσιονομικά πλαίσια της χώρας. Έχετε επισκεφτεί τις φυλακές Κορυδαλλού? Ναι, βέβαια. Αρκετές φορές? Και σαν βουλευτής αλλά και πριν. Η γνώμη σας για το υπάρχον σοφρονιστικό σύστημα? Κοιτάξτε, το σοφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα, ας πάρουμε με στις φυλακές Κορυδαλλού, που είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ότι ένα πάγιο αίτημα των κορυδαλλιωτών και γενικώς των κατοίκων της Β' Πειραιά είναι η απομάκρυνσή τους. Και είναι το να παίζουν το ρόλο αυτό για το οποίο έχουν φτιαχτεί και που το γράφει και τα πέλα απ' έξω, δικαστικές φυλακές. Ναι. Δεν είναι δυνατόν στις φυλακές Κορυδαλλού να εκτείουν ποινές βαρυπινίτες. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό. Ο υπερπληθυσμός στις φυλακές που δημιουργεί διάφορα προβλήματα, εξεγέρσεις, τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν, και επίσης που καταρακώνει και δεν σέβεται και τα ανθρώπινα δικαιώματα των φυλακισμένων. Γιατί ξέρετε κάτι, σε μια δημοκρατία, το ξεχνάμε πάρα πολλές φορές, αλλά αυτό έχει λυθεί από το διαφωτισμό ήδη και από το περίφημο σύγγραμμα της Πεκαρία περί εγκλημάτων και ποινών. Ο ρόλος της δημοκρατίας δεν είναι να τιμωρεί. Ο ρόλος της δημοκρατίας είναι να διαπαιδαγωγεί και να επιστρέφει τον άνθρωπο ο οποίος παρανόμησε, τον άνθρωπο τον οποίο εγκλημάτισε, έναν σωστό πολίτη στην κοινωνία. Αυτό θεωρώ ότι το ελληνικό σοφρονικοστικό σύστημα, αλλά και το σοφρονιστικό σύστημα σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, δηλαδή το επαρκέ σοφρονιστικό σύστημα, αυτό που θα έρθει και θα επιτελέσει το ρόλο του, δεν είναι ποτέ κάτι το οποίο έχει πραγματοποιηθεί, είναι πάντα ζητούμενο. Αν έπρεπε να κάνετε άμεσες αλλαγές, τι θα ήταν το πρώτο που θα αλλάζετε στο σοφρονιστικό σύστημα? Θα κοίταζε το θέμα του υπερπληθυσμού των φυλακών μέσα στα, θα το επαναλάβω, στα στενά δημοσιονομικά πλαίσια. Γιατί ξέρετε, ενώ έχει πάρθει απόφαση και έχει υπογραφεί η απόφαση για την απομάκρυνση των φυλακών Κορυδαλλού, και μπορεί να βρεθεί ένας χώρος πάντα σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, εκτός του οικιστικού ιστού, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα προκειμένου να χτιστούν οι φυλακές. Και θα το επαναλάβω ότι όλο αυτό έρχεται και σε αντίθεση και υπάρχει μια κατάφορη καταστολή και των δικαιωμάτων των ίδιων των κρατουμένων.
Φαντάζομαι έχετε μιλήσει με κρατούμενους. Φυσικά, έχω επισκεφτεί και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, όπου πραγματικά πλαισιώνεται και από έναν υπέροχο διευθυντή, αλλά και από καθηγητές που κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Η δικαιοσύνη πρέπει, και το γνωρίζουμε όλοι μας, να λειτουργεί ανεξάρτητα. Σαφώς. Πιστεύετε ότι γίνεται αυτό σήμερα? Η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί, είναι ανεξάρτητη, δεν είναι ανεξέλεγκτη. Το είχα πει και στον κύριο Αθανασίου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνεια. Πρώην Πρόεδρο Δικαστών και Εισαγγελέων. Ακριβώς. Ο οποίος είχε κάνει μια λαμπρή καριέρα ως δικαστικός και ελπίζω να έρθει τώρα να την τιμήσει και ως αρμόδιος υπουργός. Η δικαιοσύνη, ξέρετε, και ίσως η ερώτησή σας να συνδέεται και με τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και εκεί, με τη Χρυσή Αυγή. Δεν μου απαντήσατε αυτό... όμως. Πιστεύετε ότι λειτουργεί ανεξάρτητα? Είπατε δεν λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Ανεξάρτητα λειτουργεί? Ναι, θεωρώ ότι. Το πιστεύετε? Ναι, θεωρώ. Ναι, ξέρετε κάτι. Θα ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και για έναν βουλευτή να βγει και να πει ότι όχι, η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη. Οι βουλευτές δηλαδή, μπορεί να μην το λένε, αλλά οι πολίτες μπορεί να το λένε όμως. Ναι. Ένας πολίτης, ξέρετε, έχει μια μεγαλύτερη ικανότητα. Από προσωπικές του εμπειρίες το λέει. Μπορεί να το λέει. Ναι. Όχι κάποιος που δεν έχει σχέση με τα δικαστήρια. Αλλά ένας βουλευτής, ο οποίος θα έφτανε στο σημείο να πει για έναν πυλώνα της δημοκρατίας, για έναν θεσμό όπως είναι η δικαιοσύνη, ότι δεν λειτουργεί ανεξάρτητα, θα ήταν υποχρεωμένος και εγώ θα απαιτούσα πραγματικά να επέμβει εισαγγελέας και να μου πει: πολύ ωραία, κυρία Γιαννακάκη, αποδείξτε μου πότε. Και με ποιον τρόπο η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί ανεξάρτητα. Είναι βαρύ να το πει κάποιος βουλευτής αυτό? Όχι, για να το πει κάποιος πρέπει να έχει αποδείξεις. Λυπάμαι, εγώ δεν έχω αποδείξεις, ούτε καν ενδείξεις, ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί ανεξάρτητα. Να περάσω και σε μερικές ερωτήσεις, γιατί με ενημέρωσαν από το κοντρόλ ότι έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις. Αρχίζω από την πρώτη. Για ποιο λόγο οι απόφοιτοι Έλληνες πανεπιστημίων εξωτερικού αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες να αναγνωρίσουν τα πτυχία τους στην Ελλάδα με απότερο σκοπό να εργαστούν στη χώρα μας, γιατί προστατεύεται αυτό το λόμπι? Φαντάζομαι δεν εννοεί γιατί εσείς προστατεύετε αυτό το λόμπι η ερώτηση, αλλά είναι για ποιο λόγο κάποιοι προστατεύουν αυτό το λόμπι. Από ό,τι κατάλαβα, έχει σχέση με το πανεπιστημίο του εξωτερικού. Προφανώς. Αυτός ή αυτή που μας ρωτά, αναφέρεται στη διαδικασία της αναγνώρισης πτυχίων από ξένα πανεπιστήμια. Πρέπει να του πω, να της πω ότι και εγώ έχω βρεθεί σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Έχω αναγκαστεί να αναγνωρίσω μεταπτυχιακό από πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Είναι όμως μια διαδικασία η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατευτεί και ο θεσμός του πανεπιστημίου και της λήψης του πτυχίου. Αν έχει παρατηρήσει πραγματικά είτε δυστοκίες που οφείλονται σε μια γραφειοκρατία που σίγουρα δεν την έχει αντιμετωπίσει μόνο στον ενθέματι ελεγκτικό μηχανισμό, ή αν έχει διαπιστώσει παρατυπίες, πραγματικά θα πρέπει και να έρθει σε επαφή επισήμως με βουλευτές, με κόμματα, ώστε αυτό το θέμα να έρθει στη Βουλή. Αλλά ότι πρέπει να προστατευτεί ο θεσμός του Πανεπιστημίου και της λήψης πτυχίου, νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου. Δηλαδή, επειδή έχει υπάρξει μία σειρά καταγγελιών και δυστυχώς έχουν υπάρξει άνθρωποι που δουλεύουν και στο δημόσιο ακόμη με πλαστά πτυχία, είμαι σίγουρη ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μας στέλνει αυτή την ερώτηση και ο οποίος σίγουρα έχει κουραστεί και έχει ξοδευτεί προκειμένου να αποκτήσει ένα πτυχίο ή ένα μεταπτυχιακό ή ένα διδακτορικό τίτλο εξωτερικού, θέλει αυτό το πράγμα να θωρακιστεί. Κυρία Γιαννακάκη, ποια η άποψή σας, ρωτάει κάποιος άλλος τηλεθεατής, για το χαράτσι στα ακίνητα? Μας έχουν εξουθενώσει, αν εσείς το έχετε πληρώσει. Να, θα ξεκινήσω από το τέλος. Ότι ναι, εγώ το έχω πληρώσει και μέχρι τώρα είμαι σωστή απέναντι στις υποχρεώσεις μου, όπως αυτές τις οριοθετεί η Βουλή των Ελλήνων μέσω της νομός παρασκευαστικής, απέναντι στην εφορία. Από εκεί και πέρα όμως είμαι η πρώτη που λέω ότι πλέον η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων έχει εξαντληθεί. Δηλαδή, παλιά λέγαμε ποια είναι η άποψή μας για το κίνημα των δεν πληρώνω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνημα δεν πληρώνω. Έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο κίνημα, εξαιρετικά πολυπληθές. Το κίνημα δεν έχω να πληρώσω πια. Το χαράτσι στα ακίνητα, πιθανόν θα ξέρει
Που μας παρακολουθεί, ότι η Δημοκρατική Αριστερά, ακόμη και όταν ήταν στην κυβέρνηση, είχε πει ότι αυτό το χαράτσι πρέπει να αντικατασταθεί από έναν νέο φόρο ακινήτων. Φόρος ακινήτων πρέπει να υπάρχει. Συμφωνούμε όλοι. Έχεις ακίνητη περιουσία, πρέπει να πληρώσεις. Αυτό γίνεται και στο εξωτερικό. Το οποίο όμως πρέπει να είναι ένας ενιαίος φόρος, να ξέρει κάθε φορά κανείς τι πληρώνει και όχι να αλλάζει κατά το δοκούν ανάλογα με τις φοροεισπρακτικές διαθέσεις του κράτους. Εγώ θα περάσω πάλι στις ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει για το κομμάτι της δικαιοσύνης, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο σήμερα. Λοιπόν, το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε επιχειρηματίες, αλλά και πολιτικούς, να περνούν το κατόφλι του κορυδαλού. Είναι αλήθεια αυτό. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάθαρση ή είναι ένα σόου το οποίο γίνεται προκειμένου να τσιμπήσει ο πολίτης και να πει ότι δεν βαριέσαι, κάτι κάνουν. Ειλικρινά. Ειλικρινά, πάντα. Λοιπόν, η κάθαρση του πολιτικού συστήματος είναι ένα ζητούμενο και είναι ένα προαπαιτούμενο για να προχωρήσει η κοινωνία και η χώρα μπροστά. Αν δεν γίνει αυτό, αν δεν πιστεί ο πολίτης ότι πραγματικά η δημοκρατία μέσα από τις λειτουργίες της και μέσα από τους θεσμούς της έχει φτάσει σε ένα σημείο που να κάνει προσπάθειες να καθαρθεί το πολιτικό σύστημα, δεν έχουμε πολύ μεγάλο μέλλον ως χώρα και ως δημοκρατία. Όσον αφορά στο ερώτημά σας, σίγουρα θα αναφέρεστε από τη μία μεριά στην υπόθεση Τσοχαντζόπουλου. Όχι και μόνο. Ναι. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης και τα λοιπά. Και επιχειρηματίες μεγάλοι. Και μεγάλοι επιχειρηματίες. Σίγουρα, από τη στιγμή που η δικαιοσύνη τους έχει κρίνει προφυλακιστέους ή τους έχει καταδικάσει, εμένα δεν μου επιτρέπεται να σχολιάσω αποφάσεις δικαιοσύνης. Έχω όμως να πω το εξής. Ότι μου επιτρέπεται να σχολιάσω κάτι άλλο. Ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν παίζουν κανένα ρόλο στην τρέχουσα πολιτική ζωή. Δηλαδή, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εγκαταλείψει την ενεργό πολιτική ζωή πάρα πολλά χρόνια και είχε διαγραφεί και από μέλος του ΠΑΣΟΚ. Είναι δηλαδή σαν να πραγματικά να όλοι οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι, να κουβαλάνε στις πλάτες τους όλες τις αμαρτίες του πολιτικού συστήματος. Και έχω να πω το εξής, ότι αν φύγουμε από την περιπτωσιολογία, εγώ θα σταθώ περισσότερο στο σύστημα αυτό που γεννά Τσοχαντζόπουλους και γεννά Παπαγεωργόπουλους και γεννά Ψωμιάδηδες. Αυτό το σύστημα πρέπει να έρθουμε να χτυπήσουμε, δηλαδή τα ευάλωτα σημεία του, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναπαραχθεί αυτή η κατάσταση του άκρα του πλουτισμού και ότι κάποιος μπαίνει στην πολιτική, όχι για να προσφέρει, αλλά προκειμένου να ευωφεληθεί πραγμάτων. Διπλωματική απάντησή σας πάντως. Όχι, δεν ήταν καθόλου διπλωματική. Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει ένα κομμάτι. Είναι πολλοί κόσμοι που το πιστεύει αυτό, γι' αυτό και το ρωτάμε. Πιστεύουν ότι αυτό που γίνεται γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μπαίνουν στη φυλακή, αλλά γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Πρέπει να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα, να χτυπηθεί το σύστημα που γεννάει Τσοχαντζόπουλος, να χτυπηθεί το σύστημα που γεννά Παπαγεωργόπουλος. Και από εκεί και πέρα θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο, αν θέλετε να πάω και λίγο πιο πέρα. Ότι η Βουλή, η τότε Βουλή, ελαίω του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που είναι εφαρμοστικός νόμος άρθρου του Συντάγματος, του 82 νομίζω, ήταν αυτή που απάλλαξε τον Τσοχαντζόπουλο. Εσείς έχετε δεχτεί πιέσεις από συμφέροντα μέσα στη Βουλή, από ερωτήσεις που έχετε κάνει? Έχει τύχει? Είστε ένα χρόνο στην Βουλή. Υπάρχουν ερωτήσεις μου οι οποίες δεν έχουν αρέσει σε κάποιους ανθρώπους. Που έχω δει ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, απαρέσκεια, αλλά πιέσεις όχι, είναι πολύ βαρύ για να το πω, δεν θέλω να πω ψέματα. Να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους. Όταν λέτε δυσαρέσκεια σε κάποιους ανθρώπους, εννοείται πολιτικούς ή εκτός Βουλής? Και εντός και εκτός Βουλής που μου έχουν δείξει ότι θα μπορούσα κάποια θέματα να τα αποφύγω ή να μην τα σηκώσω πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν έχετε δεχτεί πιέση να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο? Έχει τύχει αυτό σε βουλευτή, ναι. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Είμαι σίγουρη ότι έχει τύχει. Ή διαμέσου κάποιου άλλου πολιτικού να σας πει ότι μην πιέζεις πολύ αυτή την κατάσταση, μην πιέζετε πολύ αυτή την κατάσταση, αφήστε την ερώτηση αυτή, μην τη συνεχίζετε? Έχει τύχει κάτι τέτοιο? Με έναν τρόπο διακριτικό θα έλεγα πως ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που γενικά δεν άρεσαν οι ερωτήσεις μου. Αλλά τι να πω, δεν άρεσαν και οι ερωτήσεις μου για τη Χρυσή Αυγή.
Εδώ και ένα χρόνο ήρθε όμως η ώρα που δεν θα πω ότι δικαιώθηκα, που αυτές οι ερωτήσεις έγιναν μία καλή μαγιά, προκειμένου να δούμε το τι απαντούσαν τότε κάποιοι υπουργοί και τι κάνουν τώρα που έχουν βγει με τη ρομφέ και παρουσιάζονται ως αυτοί οι οποίοι θα δώσουν τις λύσεις. Μετά από ένα χρόνο που είστε βουλευτής, έχουν υπάρξει στιγμές που να έχετε σκεφτεί να τα παρατήσετε? Και το λέω για ποιο λόγο, ή λόγω πίεσης ή με τη διαφθορά που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα. Να έχετε σκεφτεί, να έχετε γυρίσει ένα βράδυ σπίτσες και να έχετε πει δεν πάει άλλο, όχι δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό. Σαφώς θα μου πείτε ότι έχετε μάθει να παλεύετε στη ζωή σας. Αλλά αν έχει περάσει αυτό από τις σκέψεις? Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ λογικό, να έχει περάσει τη σκέψη κάποιου ανθρώπου, όχι μόνο όταν είναι βουλευτής, αλλά και μέσα στον γάμο του και μέσα στις φιλίες του και μέσα από τη δουλειά του. Αλλά σφίγγει κανείς τα δόντια και προχωράει, βλέπει τι μπορεί να βελτιώσει κτλ. Όσο για αυτό που λέτε από τη διαφθορά που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, ξέρετε, ακούω πάρα πολλούς πολιτικούς να συζητάνε για τη διαφθορά και μάλιστα ανθρώπους οι οποίοι έχουν κλείσει και μία και δύο και τρεις δεκαετίες μέσα στα βουλευτικά έδρανα. Αντί λοιπόν να το συζητάμε, δεν κάνουμε κάτι πολύ πιο πρακτικό, γιατί εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά έχουμε καταθέσει σειρά από προτάσεις που αφορούν και στον έλεγχο του πολιτικού χρήματος, που αφορούν και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Ξέρετε, η διαφθορά δεν είναι μια μοιραιότητα στην πολιτική ζωή. Τη διαφθορά κάποιοι την δημιούργησαν. Διεφθαρμένοι υπάρχουν στην πολιτική ζωή και αυτό είναι οριζόντια σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό σε όλα τα κόμματα. Δουλειά λοιπόν αυτών που λέμε ότι δεν είμαστε διεφθαρμένοι, δουλειά αυτών που λέμε ότι δεν είμαστε κλέφτες, είναι να βγούμε και να υποδείξουμε τους κλέφτες. Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν είναι ενεργούμενο της ιστορίας, είναι πρωταγωνιστής της ιστορίας. Και το πιο σημαντικό είναι, επειδή όπως είπατε, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να αγωνίζομαι, ότι και το πιο μικρό λιθαράκι θα έρθει κάποια στιγμή και θα κάνει τη διαφορά. Και ακόμη και να μην τα καταφέρει κανείς, να μην κάνει πολλά πράγματα, τουλάχιστον να βγει μέσα από τις ιστορίες τις οποίες παλεύει με ψηλά το κεφάλι και να πει, να μπορώ να πω μετά από 10 χρόνια και να λέει και το παιδί μου για τη μάνα του, ότι εγώ πέρασα μέσα από αυτή την ιστορία και άφησα έστω αυτό το ένα, το 1,5, τα πολύ λίγα πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με τη Μαρία Γιαννακάκη και φυσικά με τις ερωτήσεις που έχετε στείλει. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε απουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Συζητάμε σήμερα με τη βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαρία Γιαννακάκη. Και πάω αμέσως στις ερωτήσεις που έχετε στείλει. Για ποιο λόγο, ρωτάει ένας φίλος εδώ, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε σαν κόμμα? Τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς από όσους έχουν κυβερνήσει τόσα χρόνια? Μπορείτε να μας βγάλετε από αυτήν την κατάσταση? Η Δημοκρατική Αριστερά διεκδίκησε την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος εμπιστεύτηκε το 6,27 με το κεντρικό σύνθημα «Εντολή για λύση». Και όντας ξεκάθαρη στην προεκλογική μας εκστρατεία ότι για μας η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ είναι μονόδρομος. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε αυτό που ονειρευτήκαμε εμείς, ούτε αυτό που ονειρευτήκαν οι μεγάλοι οραματιστές της, αυτοί οι οποίοι τη δημιούργησαν πριν από 60 χρόνια. Όμως είμαστε μια κατάσταση αποθεσμοποίησης, είμαστε μια κατάσταση που δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν μιλάμε για μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι για να μείνεις και να το παλέψεις και να την κάνεις πραγματικά αυτή τη μεγάλη Ευρώπη των λαών που λέγαμε ως ανανεωτική αριστερά εδώ και 40 χρόνια, πρέπει να είσαι μέσα. Νομίζω ότι αυτό, σε αυτό δεν ήμασταν ανακόλουθοι. Δεν αφήσαμε τον τόπο να πάει σε τρίτες εκλογές. Συνεργαστήκαμε με δύο κόμματα με τα οποία δεν είχαμε καμία ιδεολογική σχέση. Μείναμε μέσα ένα χρόνο. Μπορέσαμε και σταθεροποιήσαμε την κατάσταση και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης κουλτούρας, συνεργασίας. Και εγώ ξέρετε, θα το πω και ένα βήμα πιο πέρα. Πάρα πολλές φορές ως Δημοκρατική Αριστερά λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κουλτούρα συνεργατικών κυβερνήσεων. Αυτή η κουλτούρα όμως, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, έλειπε και από εμάς η κουλτούρα συνεργασίας. Θα έπρεπε να δημοσιοποιούμε τις διαφωνίες μας με πολύ πιο έντονο τρόπο, έτσι ο κόσμος να μην, με την αποχώρησή μας λόγω του πραξικόπηματος της ΕΡΤ, να μην ξαφνιαστεί. Από εκεί και πέρα, το να βγούμε από την κρίση, δυστυχώς δεν είμαστε ούτε ο Χάρι Πότερ, ούτε έχουμε καμία μαγική μπαγκέτα. Ο δρόμος της εξόδου από την κρίση, ο οποίος θα είναι ευρωπαϊκός, θα είναι συνολικός, γιατί η κρίση δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, έχει ελληνικές ιδιομορφίες. Τις παθογένειες του συστήματος, του δημόσιου τομέα, τις παθογένειες της αδυναμίας, πάταξης της φοροδιαφυγής, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πληγή. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει διαμαγείας. Μπορούμε όμως, και το έχουμε αποδείξει, να είμαστε αυτή η δύναμη σταθερότητας που με συνέπεια θα βοηθήσουμε στο να βγει η χώρα από την κρίση. Αλλά μαγικές συνταγές, και αυτό πραγματικά... Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Όχι, δεν υπάρχουν δυστυχώς, και θα πρέπει να κλείσουμε στις φωνές του λαϊκισμού, ένθεν κακήθεν, που μιλάνε για μαγικές συνταγές και που μιλάνε με μια πολύ μεγάλη διγλωσία, και μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από τη μια μεριά υπάρχουν στελέχη και λένε με την άλλη μέρα θα σκίσουμε το μνημόνιο, άλλοι που λένε θα το σκίσουμε αλλά θα το επαναδιαπραγματευτούμε, άλλοι που λένε ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στην πρώτη του 2009 κατάσταση. Αυτά πάρα πολύ απλά δεν γίνονται, γιατί ποτέ δεν έχουν βγει να μας πούν με ποιον τρόπο θα το κάνουν και πού θα βρουν τα χρήματα. Ξέρετε, ο κόσμος έχει κουραστεί από την υποσχεσιολογία και από τις εκθέσεις ιδεών. Απλές και κοστολογημένες λύσεις. Δεν πρόκειται να πω τίποτα που να μην πω και πόσα λεφτά στοιχίζει και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί δυστυχώς τα χρήματα δεν κόβονται από τους τοίχους. Να πάω σε μια άλλη ερώτηση. Η μητέρα μου ήταν καθαρίστρια, λέει, 20 χρόνια στην εφορία. Την απέλησαν και εκείνη όπως τόσο κόσμο. Με σπούδασε καθαρίζοντας σκάλες και είμαι άνεργος. Πώς να ζήσουμε, ρωτάει, δώστε μου εσείς μια λύση. Ναι. Φαντάζομαι ότι το αντιμετωπίζετε καθημερινά αυτό. Σας το λέει και πολλοί κόσμος. Μα δεν υπάρχει οικογένεια που να μην... που... Δεν... Μα δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει στο περιβάλλον της το πιο στενό ή το ευρύτερο ανέργους. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Τι μπορείς να πεις σε ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν μπροστά τους κουρτίνα? Υπομονή τουλάχιστον. Κοιτάξτε, το υπομονή και θα φτιάξουν τα πράγματα δυστυχώς δεν τρώγεται. Ο άνθρωπος που μας το έστειλε αυτό, όση υπομονή και να κάνει, θέλει μία λύση, θέλει κάτι να κάνει. Όμως για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, επειδή την απέλησαν, σημαίνει ότι θα πρέπει να ήταν σε ένα καθεστώς ανανεώμενος συμβάσεων. Προφανώς. Γιατί δεν έχει απολυθεί κανένας δημόσιος υπάλληλος και όλο αυτό έχει γίνει, για να μην τα ξεχνάμε, ελέω του καθηγητή Μανιτάκη, Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Δηλαδή, τη μάχη που έδωσε ένα χρόνο, μάλλον θα πρέπει να την πιστωθεί.
Δεν έχει γίνει καμία απόλυση. Φυσικά θα έπρεπε να έχουν γίνει σειρά απολύσεων που αφορούν στους επίορκους, στους ανθρώπους που δεν τίμησαν τα χρήματα που έπαιρναν από το υστέρημα του ελληνικού λαού, γιατί εγώ και εσείς τους πληρώνουμε, και ο κύριος που έστειλε το μήνυμα και η μητέρα του που εργαζόταν 20 χρόνια. Εντάξει, δεν πληρώνονται με έναν τρόπο μαγικό. Και αυτοί δεν τίμησαν ούτε τον όρκο τους, ήταν επίορκοι. Αυτοί οι άνθρωποι όχι έπρεπε να το συζητάμε τώρα, έπρεπε να έχουν απολυθεί εχθές. Να προχωρήσω και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Δουλεύω από τα 18 μου, είμαι στα 27 μου και πληρώνω με 200 ευρώ, κυρία Γιαννακάκη. Στο εξωτερικό για τις σπουδές μου, μου προσφέρουν δουλειά με μισθό 1.800 ευρώ. Να μείνω στην Ελλάδα, για ποιο λόγο, με ερωτηματικό. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το ότι η χώρα αιμορραγεί. Τι θα λέγατε σε αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά. Να φύγει στο εξωτερικό, να πάει στο εξωτερικό ή να μείνει στην Ελλάδα και να. Πώς θα μπορούσα να πω σε έναν άνθρωπο 27 χρονών που έχει κάνει σπουδές, αλλά και σπουδές να μην είχε κάνει, γιατί και αυτό δεν είναι θέσφατο, το να εγκαταλείψει τη χώρα μας και να φύγει στο εξωτερικό. Και αυτό το λέω ένας άνθρωπος που είχα την επιλογή να δουλέψω στο εξωτερικό, για το που κάναμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, θεωρώντας ότι θα είναι πλούτος και ότι θα αποκτήσω μια τέτοια τεχνογνωσία που θα έρθω μετά να την επενδύσω στη χώρα μου. Αλλά αυτό για μένα ήταν επιλογή. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βρει έναν τρόπο να ζήσει με αξιοπρέπεια στη χώρα του και αναγκάζεται να φύγει μετανάστευση. Η χώρα αιμορραγεί από ένα καινούριο κύμα μετανάστευσης, διαφορετικό από το 50 και το 60, γιατί εδώ βλέπουμε να φεύγουν τα καλύτερα μυαλά και τα καλύτερα πτυχία στο εξωτερικό. Άρα, τι απάντηση του δίνετε, να πάει ή να μην πάει, να φύγει στο εξωτερικό. Πώς μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο να μην κάτσει, να παλέψουμε μαζί. Mm-hmm. Με τους τρόπους στους οποίους μας δίνει η κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα του έλεγα στις επόμενες εκλογές να ψηφίσει το πιο άξιο κόμμα και τους πιο άξιους ανθρώπους, προκειμένου όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια. Mm-hmm. Ενώ δεν ισχύει το μαζί τα φάγαμε, το μαζί να προσπαθήσουμε όμως, κάποιοι άνθρωποι μπορούμε ακόμη να έχουμε τη δυνατότητα να το λέμε. Να πάμε λίγο στα των βουλευτών. Ένας βουλευτής σήμερα αμείβεται με 1.000 ευρώ το μήνα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά έχει και κάποια προνόμια τα οποία του δίνει η Βουλή. Πολλοί είναι όμως οι πολίτες που υποστηρίζουν πως δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Πως οι βουλευτές δεν θα έπρεπε να αμείβονται με τόσα πολλά χρήματα. Τι λέτε εσείς? Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πάλι έχουμε τοποθετηθεί ως Δημοκρατική Αριστερά. Θα σας πω και κάποιες δικές μου σκέψεις. Πρέπει καταρχήν να πούμε ότι ο μισθός, μάλλον δεν πρόκειται για μισθό, η βουλευτική αποζημίωση έχει κοπεί περίπου στο μισό από αυτή που ήταν πριν από την κρίση το 2009. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σκανδαλωδώς αμείβονταν εκείνη την εποχή οι βουλευτές. Από εκεί και πέρα λοιπόν πιστεύω πραγματικά ότι τα χρήματα τα οποία παίρνουμε σκανδαλίζουν τον μέσο Έλληνα, ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε ένα συντριπτικό ποσοστό βλέπει μπροστά του κουρτίνα και δεν έχει πώς να μεγαλώσει τα παιδιά του. Άρα, στην Ελλάδα της κρίσης, ένας βουλευτής θα έπρεπε να αμείβεται με το μισθό ενός διευθυντή υπουργείου. Είναι λογικό. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας στις φωνές του λαϊκισμού που λέει να καταργηθεί η βουλευτική αποζημίωση. Γιατί αν θα καταργηθεί η βουλευτική αποζημίωση, εγώ προσωπικά θα πρέπει να φύγω από τη Βουλή και να γυρίσω στην προηγούμενη εργασία μου, γιατί εγώ βιοπορίζομαι από το μισθό μου. Έτσι ζω και έτσι μεγαλώνω το παιδί μου με αξιοπρέπεια. Και θα πρέπει πλέον να πολιτεύονται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λύσει τα βιωτικά τους προβλήματα και έχουν να ζήσουν από αλλού, ή αυτοί που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι από επιχειρηματίες και έχουν άδειλους πόρους. Όμως εδώ πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα οικονομικά των κομμάτων. Και βλέπουμε, όπως διαπιστώσαμε, ότι όχι μόνο τα κόμματα είναι καταχρεωμένα στις τράπεζες, αλλά κάποια από αυτά δεν δέχονται και κανένα έλεγχο των οικονομικών τους. Και αυτά τα χρήματα είναι χρήματα του ελληνικού λαού μέσα από τις χορηγίες των κομμάτων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων, σε όλη τη διαδρομή αυτών των χρημάτων. Και επίσης πρέπει να μειωθεί, όχι όμως να καταργηθεί. Είναι λαϊκισμός το να λέμε να καταργηθεί. Η δημοκρατία κοστίζει. Πάντως, κυρία Γιαννακάκη, είναι πολλοί πολίτες που λένε ότι σχεδόν, μάλλον όχι, πάρα πολλοί βουλευτές δεν έχουν ανάγκη αυτόν τον μισθό. Να. Της βουλευτικής αποζημίωσης. Δηλαδή και να μην τον είχαν, πάλι θα μπορούσαν να ζήσουν και δεν θα είχαν πρόβλημα. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις. Κάποια στη Βουλή, όπως και κάποια στην κοινωνία, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, η Βουλή είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας και έχουν πάει κάποια χεράκια και έχουν στείλει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στη Βουλή. Κανείς δεν είδε φως και μπήκε.
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι ένα προσωπικό τους ηθικό ζήτημα, το πώς θα σταθούν απέναντι σε αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οι οποίοι ζουν από αυτό το μισθό. Σαφώς είμαι κάθετη και εγώ και η Δημοκρατική Αριστερά, πρέπει να μειωθεί κι άλλο. Επίσης, ένα άλλο σκάνδαλο το οποίο δεν το αναφέρεται. Γιατί πρέπει να πληρωνόμαστε ξεχωριστά από για τις επιτροπές? Σαφώς. Δηλαδή, δεν είναι μέσα στο κοινοβουλευτικό. Προνόμια είναι αυτά. Αυτά είναι στα προνόμια που δεν είναι μέσα στο κοινοβουλευτικό μου έργο το να συμμετέχω στις επιτροπές. Δεν είναι νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Γιατί θα πρέπει οι βουλευτές να έχουν αυτοκίνητο? Εγώ προσωπικά δεν έχω ούτε φρουρά ούτε αυτοκίνητο, γιατί δόξα τω Θεώ έχω αυτοκίνητο και κινούμε και ακόμη τα χεράκια μου μπορούν να οδηγούν και να με πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο. Ίσως είστε και από τις τυχερές που μπορείτε και κυκλοφορείτε στον δρόμο. Ξέρετε κάτι, όταν σταματήσω δύσκολο, όμως να μην μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο, θα πρέπει να μπω σε άλλες σκέψεις. Τι έχω κάνει και δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο? Και ξέρετε, πολύ πρόσφατα και με τα γεγονότα με τη Χρυσή Αυγή, γιατί είναι γνωστό ότι εγώ ήμουνα σε κάθετη αντίθεση με τη Χρυσή Αυγή εδώ και από τότε που εξελέγει και πριν ακόμη, και όχι τώρα που έχει γίνει και λίγο της μόδας, αν μου επιτρέπετε, ότι η γειτονιά μου λειτουργούσε ως ασπίδα προστασίας απέναντί μου. Δηλαδή, έβγαινα να μπω στο αυτοκίνητό μου να πάω κάπου και μου λέγανε: Μαρία, πρόσεχε, γιατί είναι τρεις τιμένοι στη γωνία από το πρωί και πρόσεχε τι γίνεται κτλ. Οπότε, αν φτάσω στο σημείο και δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, ίσως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψω και την πολιτική, ότι κάτι κάνω στραβά. Κοντινοί σας άνθρωποι σας επηρεάζουν τις αποφάσεις σας? Κοιτάξτε, θα ήταν και πάρα πολύ αστείο να πει κάποιος ότι ναι, δεν με επηρεάζουν, ναι, δεν τα συζητώ. Σαφώς συζητάω αυτά τα θέματα και με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου και με τους ανθρώπους που με αγαπάνε και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητος Δημοκρατική Αριστερά. Μάλιστα, η πλειονότητα των φίλων μου, των προσωπικών μου φίλων, των ανθρώπων με τους οποίους μεγάλωσα και συνεχίζουν να είναι παρέα μου, δεν ψηφίζουν Δημοκρατική Αριστερά. Αλλά σίγουρα πάρα πολλά θέματα τα συζητώ. Η τελική απόφαση είναι πάντα δική μου, σταθμίζω τα πράγματα, αλλά παίρνω πάντα τη γνώμη τους. Πάντα τη γνώμη τους. Έχοντας ταξιδέψει, φυσικά έχετε κάνει και πολλές περιοδίες στην επαρχία. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν σήμερα ότι είναι καλύτερα να φύγει κάποιος από την πόλη και να πάει να εγκατασταθεί στην επαρχία, να ζήσει στην επαρχία, διότι σίγουρα υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά κάποιοι λένε ότι βρίσκεις και πιο εύκολα δουλειά. Το ακούμε συνεχώς αυτό. Εσείς το έχετε διαπιστώσει με τα ταξίδια που έχετε κάνει στην επαρχία? Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει την Ελλάδα, είτε στην περιφέρεια είτε στην Αθήνα. Σίγουρα τα έξοδα στην επαρχία είναι πιο περιορισμένα και εξάλλου υπάρχει και μια οικιακή οικονομία η οποία είναι πολύ πιο βοηθητική στο να αντιμετωπίσει κάποιους βασικά βιωτικά ζητήματα. Θα ήθελα όμως και να τοποθετηθώ κάπως διαφορετικά και σε συνέχεια αυτό που έλεγα, ότι κάποτε το να φύγεις να δουλέψεις κάποια χρόνια στο εξωτερικό ήταν επιλογή και όχι ανάγκη. Αυτό να γίνει μέσα από μια διαδικασία και προσωπική επιλογή, το να εγκαταλείψει κάποιος τις μεγάλες πόλεις και να φύγει να ζήσει μια ζωή πιο ήρεμη στην επαρχία και πιο κοντά στη φύση κτλ. Σίγουρα όμως έχουμε εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, η Ελλάδα, που ήταν μια χώρα αγροτική, στο πέρασμα των χρόνων και με μια πολύ κακή διαχείριση και της κοινής αγροτικής πολιτικής και επιχορηγήσεων που δίνονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταληφθεί η ελληνική επαρχία και η ελληνική αγροτική ζωή σε ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κινήσεις, υπάρχουν και το κίνημα των νέων αγροτών, με το οποίο εμείς ακόμα είμαστε πάρα πολύ κοντά, που προσπαθούν και πιστεύουν, όπως πιστεύουμε και εμείς, ότι η πρωτογενής παραγωγή θα είναι ο μοχλός ανάπτυξης πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η ελληνική οικονομία. Αν μπορείς να βρεις δουλειά. Όχι, δουλειά μπορείς να βρεις μόνο στον πρωτογενή τομέα, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα, μέσα από πολύ συγκεκριμένες επιλογές, η ευθύνη των οποίων έχει όνομα και επίθετο, δεν είναι τα νεφελίμ, δεν είναι οι κακοί Ευρωπαίοι, είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκαν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι και πολύ συγκεκριμένα κόμματα τις δυνατότητες που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει περάσει μια κατάσταση από βιομηχανοποίησης. Πού θα βρει κάποιος δουλειά? Μόνο στον τομέα των υπηρεσιών και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Να πάμε λίγο στη Χρυσή Αυγή. Φυσικά. Πιστεύετε ότι
απειλεί, θα το βάλω εισαγωγικά, το δημοκρατικό πολίτευμα? Όχι, γιατί όπως ήταν και ο τίτλος της εκδήλωσης που κάναμε πολύ μεγάλη επιτυχία ως Δημοκρατική Αριστερά την προηγούμενη Δευτέρα, η δημοκρατία δεν απειλείται. Η δημοκρατία όμως καθυστέρησε να αντιδράσει. Βέβαια, χαιρετίζουμε τις ενέργειες και του κυρίου Δένδια και του κυρίου Αθανασίου και της ελληνικής κυβέρνησης τον τελευταίο μήνα μετά από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, και δυστυχώς δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να χυθεί ελληνικό αίμα και κόφευε η κυβέρνηση στις συνεχείς εκκλήσεις που κάναμε όταν δολοφονούνταν μετανάστες, όταν προφυλακίζονταν ομοφυλόφιλοι, όταν η Χρυσή Αυγή, πραγματικά αυτή η εγκληματική οργάνωση, έστεινε το παραμάγαζό της. Έστω αργά όμως, και αφού έχει χυθεί, θα το επαναλάβω, ελληνικό αίμα, γιατί είχαμε και άλλες δολοφονίες πιο πριν, βλέπουμε ότι η δημοκρατία αντιδρά. Και η δημοκρατία αντέδρασε με τα όπλα ακριβώς που αυτό το ναζιστικό μόρφωμα προσπαθεί να καταστρέψει, που είναι οι τρεις πυλώνες της δημοκρατίας. Το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο κοινοβουλευτισμός. Γι' αυτό η απάντηση στη Χρυσή Αυγή και η απάντηση στο φασισμό και στον ναζισμό, ναι, είναι ακόμη περισσότερα η δημοκρατία, ακόμη περισσότερα και δικαιώματα. Και τι απαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Στον κόσμο αυτό που ψήφισε Χρυσή Αυγή, έχω να απαντήσω να πω το εξής, ότι πλέον οι μάσκες πέσανε. Και δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν. Όποιος ψηφίζει Χρυσή Αυγή, στηρίζει φασίστες δολοφόνους. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή τους. Mm-hmm. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω την επιλογή τους. Ναι, είναι πολύ όμως αυτοί που λέγανε, και μας το μεταφέρει και ο κόσμος, ότι αν τη δολοφονία δεν την έκανε, για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος που σχετίζεται με την Χρυσή Αυγή. Και που έχει ομολογήσει. Που έχει ομολογήσει. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, βέβαια, ακόμη και για αυτόν. Η δημοκρατία έχει τεκμήριο θεότητας και για αυτόν. Να ολοκληρώσω λίγο το ερώτημά μου. Αν την έκανε κάποιος ο οποίος ήταν αριστερός, ή αν την έκανε κάποιος ο οποίος ανήκε στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ. Είναι πολλοί που το ρωτάνε αυτό. Και αμέσως μετά είναι πολλοί πολίτες που λένε ότι σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι ή είναι μια μερίδα και υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι έτσι. Είναι πολλοί που το ρωτάνε. Και αυτό λέω για, από τους 500, 400 χιλιάδες που ψήφισαν αυτό το κόμμα, είναι πολλοί που το ρωτάνε αυτό. Σε αυτούς που το ρωτάνε, έχω λοιπόν να απαντήσω το εξής. Γίνονται καθημερινά δολοφονίες σε αυτή τη χώρα. Και αυτοί που τις διαπράττουν μπορεί να έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, μπορεί να έχουν ψηφίσει Δημοκρατική Αριστερά, μπορεί να έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, μπορεί να έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Διαφοροποιεί όμως μια δολοφονία από την έννοια της πολιτικής δολοφονίας. Το χέρι του Ρουπακιά, και δυστυχώς χρησιμοποιώ το όνομά του γιατί έχει ομολογήσει, αλλά θα επιμείνω. Η δημοκρατία, αυτή που ο κύριος Ρουπακιά και οι φίλοι του, η συμμορία του, θέλουν να καταλύσουν, δέχεται το τεκμήριο της αθωότητας ακόμη και για κάποιον που έχει ομολογήσει μια δολοφονική πράξη, γιατί στο ελληνικό ένομο σύστημα και στις δυτικές δημοκρατίες ακόμη και το δικαστήριο, ακραματική διαδικασία είναι μέρος της αποδεικτικής πράξης. Οι δικαστές θα έρθουν να αποφανθούν αν είναι ένοχος ή όχι. Εδώ όμως έχουμε μια πολιτική δολοφονία η οποία συνοδευόταν από τηλεφωνήματα με μεγαλοστελέχη της Χρυσής Αυγής, με τον τοπικό βουλευτή, και που έφτανε σε μια ευθεία γραμμή μέχρι τον αρχηγό αυτής της συμμορίας. Οπότε είναι διαφορετικά πράγματα. Έχουμε μια πολιτική δολοφονία. Να πάμε στις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, και θα σας πω για ποιο λόγο. Βλέπουμε σήμερα ότι έχει ξεπεραστεί λίγο αυτό το φαινόμενο. Με ποια έννοια? Έχουν περάσει 2-3 μήνες, ίσως και παραπάνω, που βλέπουμε ότι δεν γίνονται πια επεισόδια σε διαδηλώσεις. Και αν γίνονται, είναι ελάχιστα. Όχι αυτό το οποίο γινόταν πριν 1,5-2 χρόνια. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι όσο και να βγαίνει στον δρόμο, ή μάλλον βγαίνουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι, και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή ότι και διαδήλωση να κάνεις μπροστά από τη Βουλή, και γύρω-γύρω να την περικυκλώσεις τη Βουλή, πάλι θα υπάρξει καταστολή, οπότε είναι μία ή άλλη. Τι λέτε εσύ γι' αυτό? Να. Καταρχήν, η διαδήλωση, η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Κανείς και δεν το εγώ προερχόμενη από το χώρο και ούσε στο χώρο της αριστεράς. Όχι μόνο ότι στηρίζω, τις ενθαρρύνω, είναι ένας τρόπος για να διαδηλώσει κάποιος την αντίθεσή του σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Δεν καταφέρνει όμως. Πολλοί λένε ότι δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι πια. Διότι είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν κλείσει, και όσο και να διαμαρτύρει το κόσμος, είναι δύσκολο να αλλάξει. Θα έρθει η ώρα λοιπόν της κάλπης
Και εκεί αυτός που διαμαρτύρεται με τον τρόπο που του δίνει η αστική δημοκρατία θα έρθει να εκφράσει την αντίρρησή του, να στείλει τη Γιαννακάκη στο σπίτι της και να βγάλει εσάς, τον οποιοδήποτε άλλο, πιστεύει ότι θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του και θα έχει μια αλλαγή πολιτικής. Αλλά από εκεί και μιλήσατε όμως για καταστολή και δεν θέλω να μένει κάτι αναπάντητο. Ναι. Είναι άλλο η δουλειά της αστυνομίας, η οποία όταν τα πράγματα ξεφεύγουν από τον ειρηνικό τρόπο διαδήλωσης να επιβάλλει την τάξη, και είναι άλλο πράγμα η κατάχρηση της αστυνομικής βίας, το οποίο όχι μόνο θα έρθω να συμφωνήσω μαζί σας, είναι κατακριτέο, δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια δημοκρατία, αλλά είμαι και αυτή που έχει κάνει και τις ερωτήσεις και για τις οποίες η χώρα μας, κατάχρηση της αστυνομικής βίας, έχει πολλάκις καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κατάσταση στην ελληνική αστυνομία απέχει πόρο από το να είναι μέσα στα πλαίσια μιας δημοκρατικής αστυνομίας. Και αυτό είναι ένα θέμα που ο κύριος Δένδιας πρέπει να το δει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι που ίδιος ευθύνεται, γιατί φυσικά δεν είναι ένα σημερινό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο, έχουμε καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το 2000 και μετά. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που διαχρονικά χαρακτηρίζει την ελληνική αστυνομία. Να πάω λίγο σε μερικές ερωτήσεις, επειδή την ώρα που συζητούσαμε το κομμάτι της Χρυσής Αυγής, μας γράψαν κάποιες ερωτήσεις. Λέει λοιπόν ένας κύριος εδώ, πιστεύατε ότι δόθηκε διαταγή για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα? Το ρωτάει. Αν ναι, τότε αυτός που έδωσε την διαταγή δεν ήξερε τι θα επακολουθήσει? Αυτή είναι η μία ερώτηση. Ναι. Ο Παύλος Φίσας ήταν ένας μουσικός αντιφασίστας με μια πάρα πολύ ξεκάθαρη στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή και πολύ γνωστός στις γειτονιές του Πειραιά. Αν σκεφτείτε ότι η δολοφονία έγινε στο 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι μου. Ήταν στοχοποιημένος. Φυσικά δεν θα έρθω να πω ότι ο στόχος ήταν να δολοφονηθεί, αλλά ξέρετε υπάρχουν και ατυχήματα. Σίγουρα ήταν να εκφοβιστεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή στο ότι αυτό που λέει δεν ξέρω θα επακολουθήσει, επειδή είχαν γίνει δολοφονίες μεταναστών, και αυτό είναι κάτι πια που το λέει ευθαρσώς και η ελληνική κυβέρνηση, παρόλο που τότε κόφευα, θεωρούσαν ότι έχουν περάσει πλέον σε ένα στάδιο τιμωρησίας. Αλλά ξέρετε κάτι, και αυτό αφορά, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει κάθε φορά να το τονίζουμε. Μεταξύ ατιμωρησίας και παραδειγματικής τιμωρίας υπάρχει και πρέπει να υπάρχει το κράτος δικαίου. Γιατί η δημοκρατία, το είπαμε και στο θέμα του σοφρονιστικού συστήματος, δεν τιμωρεί ούτε εκδικείται. Και αυτό το παιχνιδάκι που προσπαθούν να παίξουν τα υψηλόβαθμα στελέχη αυτού του ναζιστικού μορφώματος, ότι διώκονται για τις πολιτικές τους ιδέες, είναι καραμελίτσα που έχει αρχές και λιώνει. Διώκονται γιατί είναι δολοφόνοι του κοινού ποινικού δικαίου. Μάλιστα. Να σας πάω λίγο στο μεταναστευτικό, το οποίο έχω και ερώτηση γι' αυτό. Και φυσικά, ο κάθε πολίτης το σκέφτεται, τι θα γίνει με τους μετανάστες. Όντως είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή, υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι χωράνε τόσοι μετανάστες στην Ελλάδα? Μονολεκτικά. Όχι. Όχι. λοιπόν. Γιατί είναι κάποιοι που λένε να τους δεχτούμε και όλους, έτσι. Ακούστε να δείτε. Αυτοί που λένε να τους δεχτούμε όλους και χαρτιά σε όλους, είναι ακόμη ένα, παίζουν το χαρτάκι του λαϊκισμού. Γιατί ξέρετε κάτι? Ακόμη και αν σας έλεγα να τους δεχτούμε όλους για να γίνω πάρα πολύ αποδεκτή και πάρα πολύ αγαπητή σε κάποιο κοινό συγκεκριμένο, ξεχνάνε κάτι, ότι το να δώσεις χαρτιά σε όλους τους μετανάστες, οι οποίοι σαφώς και έχουν έρθει από ανάγκη στην Ελλάδα, δεν αφήνει κανείς τον τόπο του για να αλλάξει τον αέρα του. Δεν θέλουν να μείνουν πολλοί από αυτούς στην Ελλάδα. Ναι, και θέλουν είναι το περίφημο Δουβλίνο 2, το οποίο θα φαντάζομαι να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Γαλλία. Αν δεν έχεις τους μηχανισμούς αυτούς κοινωνικής ενσωμάτωσης, πρώτον, τα χαρτιά αυτά θα μείνουν χαρτάκια στο σιρτάρι, δεν προσφέρεις κάτι. Και δεύτερον, σε ποιες συνθήκες θα ζουν σε ένα κράτος σαν την Ελλάδα που μαστίζεται από τόσα οικονομικά προβλήματα? Άρα, τι προτείνετε? Σημαίνει, θα σας πω αμέσως. Σημαίνει λοιπόν ότι ότι δεν θα σέβεσαι και τα δικά τους ανθρώπινα δικαιώματα και το επίπεδο ζωής που πρέπει να τους παράσχεις. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα, για λόγους που να μην τους αναφέρουμε τώρα, οι οποίοι όμως έχουν πάλι όνομα και επίθετο,
Mm-hmm. Εντάξει, δεν επιβλήθηκαν από κάποια μοιραιότητα. Υπέγραψα το Δουβλίνο 2. Πράγμα που σημαίνει ότι άπαξ ένας άνθρωπος τρίτης χώρας μπει στην Ελλάδα, εντοπιστεί στην Ελλάδα, δεν μου αρέσει η γλώσσα, η λέξη συλληφθή, και πάρει χαρτί πρώτης εισαγωγής στην Ελλάδα, δεν μπορεί να φύγει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άπαξ συλληφθεί, θα πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα τι έχει γίνει? Έχει γίνει πύλη εισόδου μεταναστών. Ακριβώς. Αυτό είναι μία φυλακή ψυχών, ένα κολαστήριο ψυχών. Όταν ως Ελλάδα ψελίσαμε ότι παιδιά κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα, μας είπαν και ότι εμείς δεν θα σεβόμαστε πια το Δουβλίνο 2, θα τους αφήσουμε να φύγουν στις χώρες στις οποίες θέλουν να πάνε, στις πλούσιες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, μας είπαν θα σας πετάξουμε έξω από το Σέγγεν. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα 6 τελευταία χρόνια έχουμε 6.500 ανθρώπους με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς, οι οποίοι βρήκανε υγρό τάφο στο χώρο της Μεσογείου. Είδαμε τι έγινε προσφάτως στη Λαμπεντούζα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και απαιτεί μια ευρωπαϊκή λύση. Πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει και πέρσι το Φλεβάρι, που μας επισκέφτηκε η Επιτροπή Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με επικεφαλή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και είδανε ότι οι ακτές της Ελλάδας δεν μπορούν να φυλαχθούν. Ούτε ο Εύρος μπορεί να φυλαχθεί. Κατάλαβαν ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης. Να βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος, και αυτό το είπε και ο Μάρτιν Σούλτς, υποψήφιος της Επιτροπής εκ μέρους του κόμματος της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μοιραστούν σε όλα τα κράτη-μέλη ανάλογα του πληθυσμού και του βιωτικού επίπεδου. Μπορεί να το είπε, αλλά η Γερμανία το θέλει, η Σουηδία το θέλει, η Γαλλία το θέλει. Τουλάχιστον για τη Σουηδία που ξέρω, που είναι και η κυρία Μάλστρομ εκεί, που είναι η επίτροπος για το... Η αμμόδια επίτροπος. Η Σουηδία είναι πολύ δύσκολο να δεχτούν μετανάστες. Κοιτάξτε, το θέλουν ή δεν το θέλουν, να καταλάβουν όμως τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Μήπως ξέρουν όμως ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα και θα τους φορτωθούν εκείνοι? Ναι, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή η μετανάστευση είναι φαινόμενο σύμφυτο στην πορεία του ανθρωπίνου γένους. Εμένα μου αρέσει να λέω ότι η πρώτη μετανάστρια ήταν η πρώτη γυναίκα από την Αφρική που έγκυος έφερε τον πρώτο άνθρωπο στην Ευρώπη. Και που αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα τους 2-3 τελευταίους αιώνες που μάθαμε να ζούμε μέσα στα κράτη-έθνη. Είναι μια ζώσα πραγματικότητα. Δεν μπορείς ούτε τους πολέμους να σταματήσεις, ούτε τη δυστυχία να σταματήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Πρέπει λοιπόν να δοθεί μια συνολική ευρωπαϊκή λύση. Άρα, ευρωπαϊκή ή κάτι λύση, άλλο, να αντιμετωπιστούν, οι συνθήκες εκείνες οι οποίες γεννάνε την προσφυγία και τη μετανάστευση. Όσο και να ακούγεται αριστερό αυτό που λέω. Να σταματήσουν πια οι πόλεμοι, να σταματήσουν οι εμφύλοι, να σταματήσει η φτώχεια, να δοθούν αναπτυξιακά προγράμματα στοχευμένα και ελεγχόμενα, και όχι για να κυκλοφορεί χρήμα σε διάφορες τσέπες και σε διάφορες ΜΚΟ. Προς Θεού, μακριά από μένα στο να τις ενοχοποιήσω όλες. Είναι μερικές που κάνουν θαυμάσια δουλειά. Και να μένει ο καθένας στον τόπο του, ζώντας με αξιοπρέπεια. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, θα ζήσουμε στην κοινωνία την οποία δημιουργήσαμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσασταν σήμερα εδώ. Να σας πω και καλή συνέχεια στο... Και εσείς το ίδιο. Στο έργο που κάνετε. Και φυσικά, καλή επιτυχία στον αγώνα σας και στις εκλογές που έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Διάβασα όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούσα. Μπορείτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να επικοινωνείτε μαζί μας στο email της εκπομπής αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Καλό σας απόγευμα.